Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας με την εξιχνίαση της εγκληματικής οργάνωσης που ωστόσο ερευνάται αν λειτουργούσε εξ ολοκλήρου ή τμηματικά σε διαφορετικές ομάδες, καθώς ταυτοποιήθηκαν συνολικά 60 άτομα που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ηλεκτρονικών απατών και ήταν υπεύθυνοι για 2 απάτες μαμούθ συνολικής λίας 280.000 ευρώ. Οι απάτες έγιναν σε μεγάλες επιχειρήσεις της Ηλίας και η εξιχνίαση της υπόθεσης είναι μία ακόμα επιτυχία του Τμήματος Ασφάλειας της Ήλιδας. Το 2022, αν μη τι άλλο, ήταν μια χρονιά κατά την οποία διαπράχθηκαν αρκετές απάτες στην Ηλία και ιδιαίτερα στον κάμπο τηλεφωνικές και διαδικτυακές, με τους θρασίτατους δράστες των συγκεκριμένων 2 απατών να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μέθοδο προκειμένου να πάρουν παράνομα τις οικονομίες μιας ζωής των θυμάτων τους. Το Τμήμα Ασφάλειας Ήλιδας, ωστόσο, με υπομονή και οργανωμένες έρευνες, κατάφερε να φτάσει στην εξιχνίαση των συγκεκριμένων περιπτώσεων ηλεκτρονικής απάτης. Η πρώτη περίπτωση απάτης αφορά επιχείρηση που έχει ως αντικείμενό της το αυτοκίνητο, από την οποία κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 126.000 ευρώ. Από τις έρευνες ταυτοποιήθηκαν 28 δράστες, τους οποίους βαραίνουν οι κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με υπολογιστή και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Για τη δεύτερη περίπτωση απάτης πρόκειται για εταιρεία συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων που εδρεύει στον ηλιακό κάμπο, από την οποία οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 154.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 32 δράστες, οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες. Πρόκειται για 2 απάτες, των οποίων η μεθοδολογία ήταν παρόμοια με τους θύτες, να ξεγελούν τους επιχειρηματίες προσποιούμενοι τους πελάτες να καταφέρνουν να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, αποσπώντας τους κωδικούς με διάφορα προσχήματα και να τους αδειάζουν. Σε βάρος των δραστών έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία και θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών αμαλιάδας. Με την οικονομία να συνεχίσουμε το δελτίο μας, ακριβότερα έως και 44,88% πληρώνουμε τα τρόφιμα και εν γέννη τα είδη που πωλούνται σε αγορές και υπεραγορές σε σύγκριση με τις αρχές του 2022, με το φαινόμενο των ανατιμήσεων να είναι σχεδόν καθολικό. Το χειρότερο ωστόσο είναι ότι μάλλον το τέλος του 2022 δεν σημαίνει και το τέλος των ανατιμήσεων, καθώς ο νέος χρόνος ήρθε με περαιτέρω αυξήσεις τιμών σε σειρά βασικών προϊόντων, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Τα καταγράφει όλα η Δέσποινα Λιοπούλου. Αυξήσεις σε ποσοστό πάνω από 44% σε είδη πρώτης ανάγκης έκλεισε το 2022 με τιμές που ήδη βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το 2022 έκλεισε με αυξήσεις σε τρόφιμα και προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης σε ποσοστό 44,88%. Το Δεκέμβριο, οι βιομηχανίες με τις αλυσίδες, με τους επιχειρηματίες στο σούπερ μάρκετ, το Δεκέμβριο υπέγραψαν τα συμβόλαια για το 2023. Αυτά τα συμβόλαια είχαν αυξήσεις από 5 έως 30%. Το νέο έτος ξεκίνησε με αυξήσεις από 5 έως 61% και μάλιστα σε προϊόντα που βρίσκονται και στο καλάθι του νοικοκυριού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην αρχή του έτους και ιδίως σε προϊόντα τα οποία αφορούν το καλάθι του νοικοκυριού, είχαμε αυξήσεις αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε από 5 έως 61%. Καλά ακούσατε. Στο Βούτυρο είχαμε αλυσίδα σούπερ μάρκετ που πουλάγε τα 200 γραμμάρια 1 ευρώ, αυτή την εβδομάδα το πουλάει 1 ευρώ και 61 λεπτά. Φασόλια κατεψυγμένα είχανε την προηγούμενη εβδομάδα 2 ευρώ και 12 λεπτά, αυτή την εβδομάδα έχουνε τα πουλάει 3 ευρώ και 33 λεπτά.
Δηλαδή 1 ευρώ και 21 λεπτά παραπάνω, αύξηση 57,07%. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και πολλά τρίκ που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται επιπλέον οι καταναλωτές. Για παράδειγμα, στα προϊόντα τα οποία είναι τα οπωροποκυπευτικά, τα σούπερ μάρκετ αλλάζουν, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, τιμές 3 φορές την ημέρα. Εκείνο που πρέπει να προσέξουν, και το λέω με πολύ σοβαρότητα, είναι τις αποδείξεις που παίρνουν από τα ταμεία. Μιλάμε ότι, για παράδειγμα, υπάρχουν προϊόντα που στο ράφι έχουν άλλη τιμή και μέσα στο λογισμικό του ταμείου του σούπερ μάρκετ έχουν άλλη τιμή. Οι φοβεροί, που δεν το έχουν καταλάβει πολλοί καταναλωτές, μείωση του περιεχόμενου του προϊόντος. Δηλαδή, λέει ο καταναλωτής, έπαιρνε ένα πακέτο ψωμί του τόστ, μικρό πακέτο, το μίνι, που έβγαζε 7 τόστ. Αυτό το πακέτο ξαναβγάζει πάλι 7 τόστ, αλλά ήταν 350 γραμμάρια και τώρα τον 11ο μήνα μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού έχει γίνει 325 γραμμάρια. Το κόστος της τιμής από 1,13 που είχε με τα 25 γραμμάρια λιγότερα πήγε 1,20. Αν και το 2022 οι οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών έγιναν δυσβάσταχτες λόγω της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, το ντόμινο των ανατιμήσεων συνεχίζεται και το 2023 σε προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σιλιοπούλου. Με την έλευση του νέου έτους, σημαντική ήταν και η αύξηση και στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, η οποία κατά μέσο όρο αγγίζει το 18%. Ο βασικός παράγοντας των ανατιμήσεων είναι η αύξηση του κόστους των αποζημιώσεων λόγω ακρίβειας στην αγορά των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών. Με σημαντικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα έρχονται πλέον αντιμέτωποι οι κάτοχοι αυτοκινήτων, αφού με τα χρόνια της πανδημίας και τις μειώσεις που υπήρξαν, ο κίνδυνος ανόδου των τιμών είναι πλέον ορατός εξαιτίας των πρόσθετων καλύψεων, τις οποίες προσφέρει μια ασφάλεια. Μετά την εξέλιξη αυτή, η ανησυχία των ασφαλιστικών πρακτόρων για νέα κρίση στον κλάδο τους είναι άκρως δικαιολογημένη. Πράγματι, έχουν γίνει αυξήσεις το τελευταίο διάστημα γενικότερα στην αγορά, όπως και στον ασφαλιστικό χώρο, σε αρκετούς κλάδους, ένας εκ των οποίων είναι και ο κλάδος αυτοκινήτου. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, καθώς όπως έχουμε ξαναπεί, ο πληθωρισμός και η αύξηση κόστους των ανταλλακτικών έχουν αυξήσει τις αποζημιώσεις που δίνουν οι ασφαλιστικές σε σχέση με πριν. Δυστυχώς δεν θα μπορούσε να φύγει και από την αύξηση και ο κλάδος μας. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι, μάλλον όχι ενημέρωση, το βλέπουμε καθημερινά και στις ανανεώσεις μας και στις επικοινωνίες με τις εταιρείες, ότι θα έχουμε αύξηση από 10 μέχρι 20%. Η ενεργειακή κρίση και η άνοδος των τιμών λιανικής, τόσο στα καινούργια και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, όσο και στα ανταλλακτικά, έχουν προκαλέσει ένα ντόμινο αύξηση του κόστους και στις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες αναγκάζονται πλέον να προχωρήσουν σε αυξήσεις των ασφαλιστήριων συμβολέων. Ήταν αναμενόμενες, γιατί έχει ανέβει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών, έχει ανέβει το κόστος των ανταλλακτικών, ούτως ώστε ήταν αναμενόμενο να έχουμε μία αύξηση από 5 έως 10% στα τιμολόγια των ασφαλίστρων. Γι' αυτό έκαναν αυτές τις αυξήσεις, ώστε να είναι και πιο φερέγγιες, αλλά και να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των πελατών τους, των ασφαλισμένων τους. Και εμείς ως επαγγελματίες δεν οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε επηρεαστεί αρκετά, γιατί είμαστε συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις ασφαλιστικές και στους ασφαλισμένους. Μάλιστα, για το 2022 οι ασφαλιστές στον τομέα του αυτοκινήτου αναμένεται με την ανακοίνωση των στοιχείων να καταγράψουν σημαντικές ζημιές εξαιτίας του υποκείμενου πληθωρισμού αλλά και της πτώσης των ασφαλίστρων. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλιστηρίων για τους καταναλωτές κατά 18%, δεδομένου ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνουν τα κόστη των αποζημιώσεων. Οι εταιρείες συνέχεια παραπονιούνται ότι είναι μεγάλα τα κόστη και για να μην προβούν σε άλλες επικίνδυνες κινήσεις, προτιμάνε την εύκολη λύση, όπου είναι η αύξηση του ασφαλιστηρίου. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε κάποιες μειώσεις στα ασφάλιστρα. Οι εταιρείες συγκρατήθηκαν μέσα στο 2022 να μην αυξήσουν τα ασφάλιστρα, αλλά αυτό ήταν αδύνατο να συνεχιστεί και μέχρι το 2023. Συνεχίζεται η μείωση της ανεργίας την ώρα που ο πρώην ΟΑΕΔ, που σήμερα ονομάζεται ΔΥΠΑ, φέρνει στη ζωή των ανέργων νέα ψηφιακά εργαλεία αλλά και κίνητρα για την έβρεση εργασίας. Έτσι, από τις αρχές του έτους ξεκίνησαν
δύο υπηρεσίες. Η μία έχει να κάνει με την ψηφιακή κάρτα ανεργίας και η άλλη με το επίδομα εργασίας. Όλες οι λεπτομέρειες για τις αλλαγές που φέρνουν αυτά τα νέα εργαλεία στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Οριακή μείωση της ανεργίας ανακοίνωσε η Ελστάτ για το μήνα Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022 από το 11,5% στο 11,4%. Ωστόσο, σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σημαντικά, αφού την ίδια περίοδο του 2021 η ανεργία βρισκόταν σε ποσοστό 13,1% του ενεργού πληθυσμού. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 11,4% να σημειώσω εδώ είναι το χαμηλότερο ποσοστό από τις αρχές του 2010. Δηλαδή, εδώ να αναλογιστούμε ότι το ποσοστό ανεργίας πήγε από 17,5% σε 11,4%, δηλαδή μείωση άνω των 6 μονάδων, πάνω από το 1 τρίτο ουσιαστικά του ποσοστού ανεργίας μειώθηκε. Δεν πανηγυρίζει κανείς, δεν εφησυχάζουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε, διότι αυτό λέει και η Ελστάτ, ότι όντως έχει μειωθεί σημαντικά η ανεργία το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών για τη στήριξη της απασχόλησης, την τόνωση των επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο μεταξύ, από τις αρχές του νέου έτους, εκτός από το επίδομα ανεργίας, μπήκε στη ζωή μας και το επίδομα εργασίας. Πρόκειται για κίνητρο προς τους επιδοτούμενους ανέργους, οι οποίοι αν μέσα στο διάστημα του επιδόματος βρουν εργασία, τότε θα λαμβάνουν και για το υπόλοιπο διάστημα το 50% του προβλεπόμενου για αυτούς επιδόματος. 438 για 12 μήνες είναι το επίδομα ανεργίας αυτή τη στιγμή. Ξεκινώντας 1η-1η του 2023, για πρώτη φορά υπάρχει επίδομα εργασίας, το οποίο είναι το μισό επίδομα ανεργίας. Όποιος επιδοτούμενος άνεργος βρει δουλειά, θα συνεχίσει να παίρνει το 50% του επιδόματος ανεργίας επιπλέον του μισθού του ως κίνητρο και επιβράβευση για την ταχύτερη δυνατή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας. Παράλληλα, από την περασμένη εβδομάδα μπήκε στη ζωή των ανέργων και μία ακόμα ψηφιακή εφαρμογή. Πρόκειται για την ψηφιακή κάρτα ανεργίας, η οποία στοχεύει στην ενεργοποίηση των ανέργων, προκειμένου να βρίσκουν εύκολα και σύντομα παροχές και προγράμματα, τα οποία υλοποιεί η ΔΥΠΑ. Έγινε διαθέσιμη μέσα από το GovGR Wallet η ψηφιακή κάρτα της ΔΥΠΑ, μετά δηλαδή από την ταυτότητα και από το δίπλωμα οδήγησης, τώρα υπάρχει και αυτή η κάρτα στο GovGR Wallet. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατεβάσει οποιοδήποτε, είτε από Android είτε από Apple, στο κινητό του, στο tablet κτλ. Και εκεί πέρα με αυτή την κάρτα να την επιδεικνύει οπουδήποτε χρειάζεται να την επιδείξει για να δείχνει την ιδιότητά του ως εγγεγραμμένος στο μητρό της ΔΥΠΑ. Υπάρχει άμεση διασύνδεση της κάρτας αυτής με τα συστήματά μας, επειδή ξέρετε ο νόμος δουλειάς ξανέχει και εισοδηματικά κριτήρια. Οπότε πλέον αν κάποιος έχει κάρτα, το τι πρόσβαση έχει σε ποιες παροχές εξαρτάται όχι απλώς από το άμα είναι εγγεγραμμένος, αλλά και άμα πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την απόφαση να ξεκινήσουν άμεσα ένα νέο κύμα δυναμικών κινητοποιήσεων, πανελλαδικά αυτή τη φορά, έλαβαν αντιπροσωπείες από 100 αγροτικούς συλλόγους και 15 ομοσπονδίες, ανάμεσά τους και η παραγωγή της περιοχής μας, της περιοχής της Σιλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των αγροτών, συζητήθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν κυρίως το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και τη συρρήκνωση του αγροτικού εισοδήματος. Ζεσταίνουν τις μηχανές από τα τρακτέρ τους οι αγρότες και στη Δυτική Ελλάδα, δείχνοντας τις προθέσεις τους για ένα πρώτο δεκαήμερο κινητοποιήσεων από τις 22 Ιανουαρίου. Όλα δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα είναι ιδιαίτερα θερμός για τους παραγωγούς, αφού αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Πολλά δείχνουν ότι αν κάτι δεν αλλάξει άμεσα, θα οδηγηθούν σε μπλόκα. Εμείς συμμετείχαμε στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με αντιπροσωπεία. Και μία μέσος ήταν δική μας η μία πρόταση, αυτή δηλαδή της αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος που έχουμε σε διάφορα προϊόντα, να το βάλουμε σαν κύριο αίτημα, και αποφασίστηκε από τις 22 του μήνα να ξεκινήσουμε ένα δεκαήμερο τουλάχιστον κινητοποιήσεων με διάφορες μορφές. Βασικό είναι το κόστος παραγωγής που έχει αυξηθεί πάρα πολύ και οι εργάτες γης. Αυτά τα δύο προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι τα πιο έντονα που παρουσιάζουν και θέλουν άμεση λύση. Βασικό πρόβλημα αποτελεί το τεράστιο κόστος παραγωγής, με το σύνολο των αγροτικών εφοδίων και των λιπασμάτων να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο.
Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος στο σύνολο των προϊόντων. Δεν θα μπορεί ο παραγωγός εκεί που έχει φτάσει το πετρέλαιο, η ενέργεια και τα λιπάσματα και τα φάρμακα να καλλιεργήσει τη γη. Ήδη πολλοί έχουν σταματήσει. Στα Φίδα, παράδειγμα, έχει πουληθεί κάτω του κόστους. Ή δεν έχει πουληθεί καθόλου. Η μισή σταφίδα και πάνω είναι στις αποθήκες. Οπότε, αυτό είναι το κύριο αίτημα που βάζουμε, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και αυτό απαιτούμε από την κυβέρνηση. Και τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια δύσκολη συγκυρία λόγω της κλιμάκωσης των αγροτικών διεκδικήσεων και μάλιστα λίγους μήνες πριν από την προσφυγή στις κάλπες των εθνικών εκλογών. 22 του μήνα σε όλη την Ελλάδα να βγουν τα τρακτέρ στα χωριά, στις πλατείες των χωριών. Σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε. Και εκεί θα συζητήσουμε, θα συνεννοηθούμε και πώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας από εκεί και πέρα. Τώρα πυρκεμανία είναι οι κτηνοτρόφοι της παιδινής ηλίας, οι οποίοι είδαν στους λογαριασμούς τους να μην πιστώνεται η εξισωτική αποζημίωση. Πρόκειται για χρήματα που λάμβαναν από το 2015 και τα οποία τους βοηθούσαν να ανταπεξέλθουν σε έξοδα που απαιτεί το επάγγελμά τους. Οι ίδιοι έθεσαν μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Βαρουξή σε συνάντηση που είχαν στη Μυρτιά. Δεν μας δώκανε την εξωτική, μας την κόψανε. Την παίρνουμε από το 2015. Κάτι περισσότερο από απελπισμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι της παιδινής ηλίας, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι τη φετινή χρονιά με λάθη, τα οποία ζητούν να διορθωθούν, καλώντας την κυβέρνηση να τους απαντήσει τους λόγους που τον προηγούμενο μήνα δεν εισέπραξαν τις εξωτικές αποζημιώσεις τους, τις οποίες λάβαναν από το 2015. Με αυτά τα λεφτά περιμέναν όλοι οι κτηνοτρόφοι να λύσουν τα προβλήματά τους, να ταΐσουν τις οικογένειές τους και άλλα πράγματα λοιπά που έχουν, τις υποχρεώσεις τους. Είναι αδικία που μας τα κόψανε. Εμείς εδώ οι παιδινοί είμαστε πιο στριμωμένοι από τους ορεινούς, διότι είναι καλλιέργειες, τα χωράφια όλα. Και αν δεν έχεις ιδιωτικά και δεν έχεις νοικιάσει και κανένα με το ζόρι και εκείνο το νοικιασμένο, γιατί τα έχουν κατασπαράξει όλα οι ντομάτες που βάζουν, σα ύψη τα νίκια, δεν έχουμε τι να τα ταΐσουμε τα ζώα. Και έχουμε πρόβλημα. Πώς θα επιζήσουμε. Και πρέπει να μας τα δώκουν τα λεφτά. Δεν γίνεται, ήρθανε και τα κόψανε και τα δίνουν στους άλλους και εμείς δεν πρέπει να τα πάρουμε. Πρόκειται για χρήματα που ανέμεναν όπως κάθε χρόνο οι κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται στις παιδινές περιοχές του νομού και που όμως δεν είδαν στους λογαριασμούς τους με αποτέλεσμα να βρίσκονται στο κενό εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει γενικότερα η κτηνοτροφία. Μας κόψανε εξωτική τα αναδικία, τα πληρώνουμε όλα πανάκριβα. Αυτά, εμείς πώς θα σταθούμε. Εμένα μου κόψανε 2.000. Εγώ πώς θα τη βγάλω, πώς θα σταθώ. Με αυτά τα λεφτά κάτι πρέπει να πληρώσουμε. Γιατί μας τα κόψανε. Θα μας απαντήσουν γιατί. Και αν είναι δυνατόν να μας τα δώσουν πάλι. Στο πλαίσιο αυτό, ομάδα κτηνοτρόφων από την περιοχή της Μυρτιάς εξέθεσε τα σημαντικότερα προβλήματα του κτηνοτροφικού κόσμου στο πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Βαρουξή, με τον οποίο είχαν συνάντηση στο χώρο του κοινοτικού καταστήματος της Μυρτιάς. Συναντήθηκα σήμερα στη Μυρτιά με τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι με ενημέρωσαν για τα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχει ο κλάδος τους. Το πιο σημαντικό θέμα το οποίο οφείλουμε άμεσα να τους ενημερώσουμε είναι το ερώτημα για ποιο λόγο η εξιωτική δεν μπήκε στους λογαριασμούς τους τον προηγούμενο μήνα. Και όχι μόνο να τους ενημερώσουμε, να προσπαθήσουμε να δούμε τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί αυτή η αδικία. Είναι κάποια λεφτά τα οποία τα είχαν υπολογίσει, τα χρειάζονται και θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ για να συνεχίσουν τις δουλειές τους. Τα κόστη είναι πάρα πολλά πλέον στην κτηνοτροφία. Ναι, μεν η τιμή του γάλακτος έχει ανέβει και αυτό είναι κάτι το οποίο τους βοηθάει στην καθημερινότητά τους. Όμως κάνουν μεγάλο αγώνα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι αδικημένος και πρέπει ως κυβέρνηση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε, γιατί πραγματικά η ελληνική κτηνοτροφία περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Οι κτηνοτρόφοι μετέφεραν την εικόνα που βιώνουν από τον περασμένο Δεκέμβριο στον κύριο Λευτέρη Βαρουξή, ζητώντας του να μεταφέρει τα ζητήματα που τους απασχολούν στην κεντρική κυβέρνηση και να συμβάλλει έτσι ώστε να βρεθεί λύση και η εξωτική να επιστρέψει και πάλι στους λογαριασμούς τους.
και δεν μπορούμε να σταθούμε. Οι ζωοτροφές είναι στα ύψη. Μας έδωκε πετρέλαιο για ζωοτροφές 60 λεπτά την προβατίνα. Με 60 λεπτά τι να βγάλω εγώ. Στα 150 πρόβατα που έχω εγώ πήραν 90 ευρώ, ούτε ένα ζευγάρι παπούτσα. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν. Όταν φτάσει στο φύραμα 25 ευρώ το σακί. Πού να σταθούμε. Ας έχει το γάλα 1,5 ευρώ. Ή ένα 40 ή ένα 30, δεν ξέρω πώς το πληρώνει ο κάθε γαλατάς, η κάθε εταιρεία, ο κάθε κτηνοτρόφο. Δεν μπορούμε να σταθούμε. Ένα δεύτερο θέμα. Απάνω στο ασφαλιστικό, στους κτηνοτρόφους. Δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο και έχουμε τη χειρότερη ασφάλεια. Και δεν μας έχει αγγίξει καμία κυβέρνηση. Και θέλω να μας βγάλει στη σύνταξη το πολύ στα 65, όχι να πηγαίνουμε στα 70 και να έχουμε και μια ικανοποιητική. Και προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Προκαλεί αύξηση των κρουσμάτων γρήπης, κορονοϊού και των λοιμώξεων του αναπνευστικού. Με τη συνέχεια να αναμένεται ακόμα πιο δύσκολη έως την κορύφωση του φαινομένου προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι εμβολιασμοί όπως και τα τεστ συνεχίζονται με τους ειδικούς να υφιστούν σε όλους προσοχή στα μέτρα ατομικής προστασίας. Δυναμική παραμένει η εμφάνιση του ιού της γρήπης, του κορονοϊού και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού, κυρίως στα παιδιά, με την πορεία να αναμένεται δύσκολη. Στις μικρές ηλικίες, παιδάκια κάτω των 5 χρονών, έρχονται πάρα πολλά. Ευτυχώς τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίζονται και δεν δημιουργείται περαιτέρω πρόβλημα στην υγεία τους. Κυρίως είναι ιώσεις του αναπνευστικού. Υπάρχουν και κρούσματα γρήπης, αλλά κυρίως είναι ιώσεις του αναπνευστικού. Στους ενήλικες και εκεί έχουμε, αλλά ένας μεγάλος αριθμός από τους ενήλικες έχει εμβολιαστεί για τον ιό της γρήπης, οπότε είναι καλυμμένος. Τα κρούσματα θα έλεγα ελαφρώς αυξημένα συγκριτικά με πέρσι. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες, δεδομένης της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία αλλά και της επικείμενης πτώσης της θερμοκρασίας, η έξαρση αυτή αναμένεται να εκτιναχθεί. Αναμένεται μια αύξηση, την οποία περιμένουμε μετά τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Βέβαια, εδώ θέλω να τονίσω το εξής, ότι ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε για τον κορονοϊό μιλώντας, που είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία χρόνια, έχουμε 6-7.000 κρούσματα τη μέρα πανελλαδικά, περιμένουμε να διπλασιαστούν. Δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη να έχουμε 12-13.000 περί τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου ή και όλο το Φεβρουάριο. Συγκριτικά με τα 30.000 που είχαμε και 35 πέρσι καθημερινά, όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μικρό το ποσοστό και το σύστημα υγείας θα τα καταφέρει και θα το αντιμετωπίσει. Και αυτό στο φόντο των μεταλλάξεων και όλων όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό ανακουφίζει προς το παρόν την επιστημονική κοινότητα ενώ συνεχίζονται και οι εμβολιασμοί. Υπάρχει μια τάση να ελαχιστοποιούνται, να λιγοστεύουν και αυτό συμβαίνει γιατί σιγά σιγά τους έχουν εμβολιαστεί σχεδόν όλοι. Άλλοι έχουν κάνει τρίτη δόση, άλλοι τέταρτη, άλλοι πέμπτη αυτές τις μέρες. Οπότε προχωράει κανονικά ο εμβολιασμός. Παράλληλα σε εξέλιξη, λόγω της έξαρσης είναι και ο εμβολιασμός κατά της γρήπης, με τους ειδικούς να εφιστούν σε όλους την προσοχή, εστιάζοντας την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αυτή η έξαρση που υπάρχει στις λοιπές ιώσεις εκτός του κορονοϊού είναι αλήθεια ότι έγινε γιατί βγάλαμε τις μάσκες. Οι μάσκες πέρσι, που τις φορούσαμε κυρίως για τον κορονοϊό, μας βοήθησαν πολύ. Μας προστάτευσαν από πάρα πολλές ιώσεις. Το δεύτερο, να πλένουμε καλά τα χέρια μας. Ο ιός δεν μεταδίδεται μόνο από τον αέρα, μεταδίδεται και από τα μικρά πτύελα τα οποία πηγαίνουν σε διάφορες επιφάνειες και όπου ακουμπάμε με τα χέρια μας και μετά τρίβουμε τα μάτια μας, τη μύτη μας και μπορεί να μεταδοθεί και έτσι. Και το κυριότερο απ' όλα και οι αποστάσεις. Σε κάτι διαφορετικό για τη συνέχεια, πολλοέλξεις για χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να αποτελέσει και φέτος το πατρινό καρναβάλι, το οποίο επιστρέφει έπειτα από 3 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ήδη τα ξενοδοχεία της Αχαϊκής πρωτεύουσας παρουσιάζουν πληρότητα για το τελευταίο τρίμερο της αποκριάς από 24 έως 27 Φεβρουαρίου, που αγγίζει ακόμα και το 95%, κάτι που έχει να συμβεί για παραπάνω από μία δεκαετία. Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου ανοίγει και επίσημα με την τελετή έναρξη στο πατρινό καρναβάλι έπειτα από 3 χρόνια διακοπής του κορυφαίου θεσμού λόγω της πανδημίας και των αυστηρών μέτρων. Η Πάτρα αναμένεται όλο αυτό το διάστημα να πλημμυρίσει από κόσμο αφού το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι ιδιαίτερα πλούσιο.
η πρώτη φαντασμαγορική βραδιά θα είναι αυτή της τελετής έναρξης. Ο Σπύρος Κουβαράς είναι πατρινός χορογράφος. Έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα 30 με 40 περίπου λεπτά εναέριας χορογραφίας με θέμα την αναγέννηση. Μετά από αυτό έχουμε 2 ώρες συναυλία με τον Σωτήρη Ντούβα, υπεύθυνο της μπάντας του. Με καρναβαλικούς ρυθμούς και με Λάτιν ηχόχρωμα. Το πατρίνο καρναβάλι θα κορυφωθεί το τριήμερο από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου, αρχής γενομένης με την παρέλαση των αρμάτων και τη μεγάλη συναυλία του Γκόραν Μπέργκοβιτς στην πλατεία Γεωργίου στις 24, τη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση των πληρωμάτων στις 25 και τέλος τη μεγάλη παρέλαση και την τελετή καύσης του Βασιλιά Καρνάβαλου την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου. Και στο καρναβαλικό εργαστήριο όλα τα άρματα είναι σχεδόν έτοιμα. Έχουν ολοκληρωθεί τα άρματα τμηματικά, δηλαδή τα στοιχεία που θα ανέβουν στις πλατφόρμες είναι ολοκληρωμένα. Σταδιακά λοιπόν θα μπουν στις πλατφόρμες και θα μιλήσουμε, θα πούμε ότι είναι έτοιμα. Θα τα δείτε δηλαδή, είναι έτοιμα. Για την Παρασκευή δηλαδή θα βγουν τα άρματα έτοιμα. Το φετινό καρναβάλι αναμένεται ξεχωριστό και για τις επιχειρήσεις της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, η οποία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκεπτών το τριήμερο της κορύφωσης. Ήδη περίπου 40 ημέρες πριν την τελευταία εβδομάδα, η πληρότητα στα ξενοδοχεία από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου φτάνει το 95%. Κάτι που είχε να συμβεί εδώ και πολλά χρόνια. Μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού, ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει, να ταξιδέψει και εκ των πραγμάτων και το καρναβάλι είναι αυτό το οποίο μας δίνει μια εικόνα που είχαμε να τη δούμε εδώ και 15 χρόνια. Που σημαίνει τι, ότι ήδη η πόλη των Πατρών για το τρίμερο του καρναβάλιου έχει μια πληρότητα γύρω στο 90-95%. Στις κάλπες για την ανάδειξη του νέου τους Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν οι έμποροι του πύργου. Η συμμετοχή στο διήμερο της διαδικασίας ήταν ικανοποιητική, με τους εμπόρους να βάζουν θετικό πρόσημο στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη εκλογική διαδικασία για τους εμπόρους του πύργου σε μια χρονιά που είδαν τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται και τα προβλήματα από την ακρίβεια και τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους να γιγαντώνονται. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από εχθές. Οι κάλπες ήταν ανοιχτές εχθές από τις 10 έως τις 5, ομοίως και σήμερα από τις 10 έως τις 5. Η διαδικασία κινείται ομαλά, υπάρχει προσέλευση. Η συμμετοχή στις κάλπες και τις 2 ημέρες διεξαγωγής των εκλογών ήταν αυξημένη, αφού το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει θα πρέπει να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του απερχόμενου προκειμένου να λυθούν βασικά προβλήματα του κλάδου. Παράλληλα, καλούνται να συνεχίσουν την κατάθεση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και να δειχθεί στο σύνολό της η τοπική αγορά. Η προσέλευση μπορεί να ήταν πολύ καλύτερη, έτσι, αλλά λόγω την ύπαρξη μόνο ενός ενωτικού συνδυασμού, οι έμποροι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο πολύ όσο είναι οι γεγραμμένοι μας. Η πορεία του Συλλόγου για την καινούργια διοίκηση είναι να πάρουμε τις ιδέες, το τι μπορούμε να κάνουμε από τους εμπόρους και να προχωρήσουμε σε καινούργιες δράσεις, απαλλαγμένη από τα άνοιγματα κλεισίματα των προηγούμενων ετών, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον και τις προκλήσεις που έχουμε για τη νέα μορφή του εμπορίου. Το πρόσημο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τους ίδιους τους εμπόρους ήταν θετικό και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο με το οποίο κατήλθαν στις εκλογές ήταν ένα κενιαίο. Σαν μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου συμμετέχουμε στις εκλογές του σημαντικού αυτού συνδικαλιστικού οργάνου των εμπόρων της περιοχής, με σημαντική δραστηριότητα μέχρι τώρα, και βέβαια έχει καινούριους δρόμους να χαράξει, ένα καινούριο περιβάλλον που ισχύει για το εμπόριο. Ήδη τα μηνύματα που είχαμε από την περίοδο των γιορτών είναι θετικά. Ελπίζουμε ότι και οι εκτόσεις θα έχουν αντίστοιχη, έτσι, επιτυχία, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις δικές μας καταβάλουν μια μεγάλη προσπάθεια, επιδιώκοντας με τις καλύτερες τιμές για να ανανεώσουν τα εμπορεύματά τους και να μπορούν έμεσα να βοηθήσουν και τον καταναλωτή. Σε τροχιά υλοποίησης, έπειτα και από την υπογραφή των συμβάσεων, μπαίνουν στην Πάτρα οι μεγάλες αναπλάσεις της κάτω πόλης και των προσφυγικών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να πέσουν υπογραφές με τον ανάδοχο του έργου ανάπλασης της Κατοπόλης προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάδοχος έχει αναδειχθεί η εταιρεία Εργοδυναμική, με την οποία και θα υπογράψει ο Δημός την προβλεπόμενη σύμβαση που έχει ως προθεσμία ολοκλήρωση των εργασιών σε 1,5 χρόνο. Με την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν και οι εργασίες της ανάπλασης, η οποία εντάσσεται στο φάκελο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και περιλαμβάνει συνολικά 3 εργολαβίες. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τις διάφορες παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν με πεζοδρομήσεις και τη διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων, Κανάρι, Αλεξάνδρου, Υψηλάντου κλπ. Αλλά και τις αλλαγές σε παγκάκια και στήλους φωτισμού, ενώ για το τέλος θα μείνει η πεζοδρόμηση της Μεζόνος από την Αράτου έως και τη Γούναρη, που αποτελεί και μία από τις κομβικές πτυχές του όλου έργου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Χρήστο Κορδά, η ανάπλαση της Κατοπόλης θα ολοκληρώσει τη μεγάλη παρέμβαση στο κέντρο της Πάτρας, καθώς το έργο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανάπλαση της Κατοπόλης, η οποία έχει ξεκινήσει, αλλά χωρά με τεμπόδιον λόγω και των αρχαιολογικών ευρημάτων. Είναι ένα έργο που θα βελτιώσει τη ζωή του πατριαρχικού λαού αφενός και θα βελτιώσει και την εικόνα της πόλης στους επισκέπτες μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αντίστοιχο έργο όπως γίνεται στην Άνω Πόλη και το οποίο έχει γίνει δεκτό με ενθουσιασμό και από τους κατοίκους και από όσους γνωρίζουν το έργο. Πρόκειται για ένα πακέτο παρεμβάσεων που θα αλλάξει την εικόνα της Πάτρας, δίνοντάς της την δυνατότητα να αναδείξει τα σημεία αναφοράς της, τα τοπονημιά της και να εξελιχθεί σε ένα κέντρο για τον αστικό περιηγητικό τουρισμό. Παράλληλα υπάρχουν άλλα έργα ανάπλασης, όπως είναι η Σκάλης Αγίου Νικολάου, τις ξεχάσαμε, και της Κυρίου Κωνσταντούλου και της Τριών Αβάχων και της Πατρέως, και διάφορα άλλα αναπλάσεις που γίνονται και στα Ζαρουφλέκα, ήδη γίνονται αυτή τη στιγμή, θα συμπληρωθεί η Γούμα, είναι τα Καντριάνικα, πλατείες κλπ. Εξάλλου, έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος και για το επίσης σπουδαίο έργο της αναζωογόνησης των προσφυγικών κατοικιών με προϋπολογισμό πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται επίσης η υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατασκευή και ανακατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων, δημιουργία υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, έργα πρασίνου, που περιλαμβάνουν απομάκρυνση των ξερών δέντρων και την αντικατάστασή τους. Με νέα, η οικιστική ενότητα των προσφυγικών ορίζεται μεταξύ των οδών Ιωνίας, Ηρακλείου, Παπανδρέου Καλαβρίτων, Γούναρη Παλαιολόγου, Χίλωνος Πατρέως, Αρματολών και Ιωνίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της ΣΟΡΤ. Για συνεχή ενημέρωση, επισκεφτείτε το www.patrisnews.com. Από όλους εμάς, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατόβραδο. Γεια σας.